είναι ακόμα στο μυαλό μας. Ακόμα περισσότερο μας έχει συγκλονίσει η τεράστια προσπάθεια της κυβέρνησης, όλα τα κόμματα που ήταν πριν στις κυβερνήσεις, την εταιρεία, συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διάφορα παπαγαλάκια, να μην δοθούν απαντήσεις στις πραγματικές αιτίες αυτού του εγκλήματος, να μην αναλάβει κανένας αυτές τις δολοφονικές ευθύνες. Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στα τρένα, μήνες και χρόνια φώναζαν, έλεγαν πως αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ατύχημα. Και οι οικογένειες των θυμάτων εκεί, ακόμα περιμένουν. Στέρεψαν τα δάκρυα και έγιναν οργοί. Γι' αυτό και χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, από την Ξάνθη ως τη Λάρισα, από την Πάτρα ως την Κρήτη, από τη Φλόρινα ως το πιο μικρό νησί του Αιγαίου, μαζί με τα αδέρφια μας ως φοιτητές, βουλιάξαμε στους δρόμους, κάναμε καταλήψεις και αποχές στα σχολεία μας, σχηματίσαμε συνθήματα, γράψαμε στους πίνακες και στα θρανία μας. Στόχος μας ήταν και είναι όλων των νεκρών στα Τέμπη να είμαστε φωνή. Το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί. Δεν έχουμε ολοκληρώσει το χρέος μας. Το χρωστάμε στα θύματα, στις οικογένειές τους, σε όλους μας. Η ιστορία κατέγραψε αυτό το έγκλημα. Τώρα θα καταγράψει τη στάση του καθένα και της καθεμιάς από εμάς. Για να ακουστεί η αλήθεια, για να μην ξανασυμβεί. Γιατί το ποτέ ξανά απαιτεί αγώνα. Συνεχίζουμε ώστε να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά. Καμία συγκάλυψη στο έγκλημα. Να πάρθουν όλα τα μέτρα για τις ασφαλείς μεταφορές.